Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση, μια μέλισσα τον Αύγουστο, ο Σπύρος Ταμούλης μίλησε στην εκπομπή Summer κούλ και το δημοσιογράφο Ισίδωρο Φίκαρη. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αγάπη του για την υποκριτική, στις επιλογές του μέχρι να φτάσει ως εδώ, καθώς τα ιδιαίτερα ονόματα που έδωσε στις γάτες του, μαζί δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Είναι πολύ καλό για έναν ηθοποιό να μην είναι άνεργος. Στην παράσταση μία μέλισσα τον Αύγουστο ήθελα να κάνω μια κομμωδία, γι' αυτό και δέχτηκα όταν μου το πρότεινε ο σκηνοθέτης Νικορές της Χανιωτάκης. Οι Πανθέοι με ευχαρίστησαν πολύ αλλά το μαγικό στη δουλειά μας είναι να δοκιμάσεις διαφορετικά πράγματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για να συμπληρώσει, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, δεν υπάρχει η σκέψη αν θα γεμίσει το θέατρο και αν θα με χειροκροτήσουν. Προσπαθώ να είμαι καλό σε αυτό που κάνω, να έχω ακούσει όλες τις παρατηρήσεις του σκηνοθέτη και να υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Δεν είναι σωστό να είσαι στη σκηνή και να λες α, πόσο σε, ο Σπύρος τα αμούλεις για τις σπουδέ του. Δεν ξέρω κατά πόσο συνυπάρχει μέσα μου η καλλιτεχνική πλευρά με τις σπουδέ μου στα οικονομικά. Αυτό πρέπει να το πω στην ψυχοθεραπεία και να το αναλύσουμε. Υπάρχει μία βάση. Η σημαντική επιλογή που έκανα πριν από πέντε χρόνια ήταν ότι δεν θέλω να δουλέψω σε πολυεθνική εταιρεία και να γίνω ηθοποιός. Προτιμώ να κάνω οτιδήποτε άλλο, να γίνω μάγειρα, συμπλήρωσε σε διαφορετικό. Όσον αφορά την ψυχοθεραπεία στη ζωή του, τόνισε πως, κάνω και πιστεύω πως όλοι θα έπρεπε να κάνουμε. Ειδικά στι εποχέ που ζούμε. Σε κάποιους βλέπει αποτελέσματα, σε κάποιους έχω δύο γάτες στο Βελισάριο και τη Ρουσλάνα, τον πρώτο τον ονόμασα έτσι επειδή μου άρεσε το όνομα και τη δεύτερη από την καταγωγή της συντρόφου μου, κατέληξε ο Σπύρος Σταμούλης, αναφερόμενο στη σύντροφο του Αλίνα Βόιτοβίτς.